Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο ο κύριο Θεοφάνη Κοτσόνη. Είναι πολιτικό επιστήμονα με τον οποίο θα συζητήσουμε πάνω κάτω αυτά που σα προανέφερα. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ε, Ούρσουλα Φοντελάιν είναι καλό, κακό, δεν ξέρω. Είναι το πρόσωπο των ημερών είτε είναι ανανεμιγμένη σε σκάνδαλα, είτε είναι ανανεμιγμένη σε ζητήματα υπόγειων διαπραγματεύσεων για την αντικατάστασή της, είτε είναι σε μία περίοδο που το πολιτικό της κεφάλαιο φαίνεται να φθήνει. Λοιπόν, τώρα είχε τον απόϊχο ενό δεύτερου μεγάλου σκανδάλου αναφορικά με τη θητεία τη, δηλαδή με το σκάνδαλο που έβαλε στη θέση Συμβούλου των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων ε, τον κύριο Πίπερ, αν δεν κάνω λάθος αυτό είναι το όνομά του, πίπερ, ο οποίος πίπερ. είναι και σύμμαχός της πολιτικά και φίλος της προσωπικά. Ε, αυτό δημιούργησε πάρα πολλές αναταράξεις και τέσσερις επίτροποι με επιστολή τους της έκαναν μεγάλη κριτική. Προφανώς επίτροποι που προέρχονται από ιδεολογικο-πολιτικές οικογένειες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θυμίζω ότι υπήρχε και ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Όχι μόνο αυτό με αυτόν τον συνεργάτη που, αν δεν κάνω λάθο, ο μισθό του είχε οριστεί στα 15.000 ευρώ το μήνα. Διπλάσιο από το μέσο, μέσο βοηθό. Χωρί να προβλέπετε. Χωρί ναι. να προβλέπετε καταστατικά από τι συνθήκε. Και το προηγούμενο σκάνδαλο, το οποίο αν θυμάστε, πέρασε πάρα πολύ για μένα light. Δεν δόθηκε φω ούτε εξηγήσει. Ε, ήταν τότε που είχε πιαστεί να συνομιλεί με προσωπικά SMS με τον CEO τη Pfizer και που είχε γίνει ένα τεράστιο τότε θέμα, γιατί θυμίζω ήταν η εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματευόταν για τα συμβόλαια μαμούθ για την παροχή εμβολίων για την αντιμετώπιση τη COVID-19. Που και τότε είχε πει ότι αρνούμε να δείξω στη δημοσιότητα, να δώσω στη δημοσιότητα τα αναλυτικά μηνύματα. Άρα, εδώ βλέπουμε ότι και πέρα από τα πρόσωπα, πέρα και από την ίδια την Φόρντερ Λάιν, είτε συνεχίσει στην ίδια, στον ίδιο θεσμικό ρόλο, είτε την αλλάξει κάποιο ή κάποια. Ε, εδώ έχουμε θέμα δομικό. Αυτά είναι ζητήματα διαφάνεια, ε, ζητήματα, αν θέλετε αξιοκρατία, ζητήματα δημοκρατία στο τέλο τη μέρας. Είναι πολύ ορθό αυτό που λέτε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Εγώ δεν είμαι εδώ, βέβαια, για να κάνω ε, ουσιαστικά παραδοχέ, αλλά για να ρωτάω. Αλλά συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Ναι. Αν όμω. γιατί θεωρείται ακόμα το φαβόρι για, ναι, για την επιλογή στη θέση τη ε, Πρωθυπουργού τη Ευρώπη, να το πω έτσι απλά. Με βάση όμως όλα αυτή τη σκανδαλολογία, με βάση το, το πίσω μπρος που κάνει σε νομοθετικά πλαίσια, ψηφίζεται ένα νόμος 8-9 μήνες σιωπά και ξαφνικά επειδή βλέπει ότι κάπως αλλάζει το κλίμα, το ξαναφέρνει στην επιφάνεια. Με βάση το, 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 το τα λεγόμενα ότι έχει προσωπική κρυφή ατζέντα. Που βοηθάει είτε τη γερμανική αμυντική βιομηχανία, είτε έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνία με τι ΗΠΑ, χωρί να ξέρει ακριβώ η υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται και με βάση το ότι πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε είναι πρωτεύουσε και ε, είναι πυρκαγιά μαζί τη, τι πρότυπο δίνεται αυτή, αυτή την ώρα στον Ευρωπαίο ψηφοφόρο που, θα, που όλοι καλούν να πάει να ψηφίσει και να μην απέχει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα θέσατε τα θέματα. Πρώτον. Η κυρία Φοντερ Λάιεν έχει δείξει από τη θητεία τη και όχι μόνο η ίδια. Εγώ θα πω συνολικά η κομισιόν, η διοίκηση τη κομισιόν προφανώς. εκτελεστικά. Μιλάμε σε επίπεδο εκτελεστική εξουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν δείξει ότι και πολλέ φορέ έχουν και υιοθετούν αντιφατικέ πολιτικέ και πολλέ φορέ ε, η ίδια η κυρία Φοντερ Λάιεν έχει ακολουθήσει όντω προσωπική ατζέντα. Αυτό που είπατε για τη ΣΥΠΑ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν θα βρείτε έναν σοβαρό πολιτικό επιστήμονα, έναν σοβαρό διεθνολόγο, έναν σοβαρό οικονομολόγο σήμερα, που να μην παραδέχεται ότι αυτή τη στιγμή η ενιαία εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και οι δηλώσει τη Κομισιόν σε μία σειρά ζητημάτων, ναι. από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα, είναι όχι απλά εναρμονισμένη με τη ΣΥΠΑ, αλλά αυτή τη στιγμή. Φαίνεται λε και η Ουάσιγκτον καθορίζει Πάρα πολλέ κέρδε πολιτικέ πτυχέ καθορίζονται από την Ουάσιγκτον. Και θα ρωτήσει κάποιο, μα δεν είναι στρατηγική σύμμαχη η Ευρωπαϊκή Ένωση-Κίπα. Άλλο το ένα, άλλο, άλλο το άλλο. Το, ε, Ακριβώ. Εδώ πέρα μιλάμε, έχουμε μια σύγκρουση συμφερόντων. Α πάρουμε για παράδειγμα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ποιο είναι ο μεγάλο χαμένο, η Ευρώπη. Θέλετε ενεργειακά, θέλετε εμπορικά, θέλετε οικονομικά. Και γι' αυτό δεν έχουμε και ανακάμψη μακροοικονομικά. Οι μακροοικονομικοί δείκτε, ακόμα και για τα μεγαθύρια όπω η Γερμανία, είναι πάρα πολύ δυσίωνη. Θέλετε τώρα να πάμε στην περίπτωση του Ισραήλ, το οποίο κατά βάναυσα το διεθνές δίκαιο, μιλάμε για κανονικά, κανονική τέλεση ε, εγκλημάτων πολέμου. Ε, τώρα μιλάμε για ρητά το τι προβλέπουν οι βασικές συνθήκες του ΙΕ. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα όπως, ε, ενώ υποτίθεται στον αντίποδα αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεμελιωθεί στο να ισχύει τυπικά και ουσιαστικά το κράτος δικαίου. Δηλαδή κατ' επέκταση το διεθνές δίκαιο. Όπως και η Ελλάδα εκεί έχει δομήσει την εξωτερική της πολιτική σε μια σειρά ζητημάτων από τα ελληνοτουρκικά μέχρι οποιαδήποτε, από οποιοδήποτε άλλο πολυμερές θέμα. Άρα εδώ βλέπουμε ότι η στάση που έχει κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα δύο παράδειγμα εξωτερικά ζητήματα είναι υπερβολικά φύλλα προσκύμενη προς τη ΣΥΠΑ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ταυτόσιμη η στάση. Τη Αμερικανική εξωτερική πολιτική και τη Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, ή για παράδειγμα των οικονομικών θεμάτων που τρέχουν και, στις δύο, και στα δύο κέντρα εξουσία, δεν χρειάζεται να είναι τόσο ταυτισμένα. Γιατί η Ευρώπη έχει κόστο από αυτά. Η Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, από αυτού του πολέμου που αναφέραμε, έχει μόνο να χάσει και ήδη χάνει. Και δεν βλέπω, αν θέλετε, και διπλωματικά κάποια κινησιολογία από πλευρά Κομισιών ή από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω για να βρεθεί μια διπλωματική επίλυση σε όλα αυτά. Δεν βλέπω, δεν ξέρω εσείς αν έχετε άλλη αίσθηση. Βλέπω ότι έχει υπάρξει μία, θέλετε, καθίζηση, μία αδράνεια. Προφανώς παίζει ρόλο το ότι έχουμε ευρωεκλογές σε λίγο. Αλλά δεν νομίζω να είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και αυτό που σας είπα για τις διεργασίες για υπόγειες διαβουλεύσεις, συζητήσεις, για το ενδεχόμενο αλλαγή τη. Και έχουν πέσει στο τραπέζι πάρα μα πάρα πολλά ονόματα. Ένα από τα ονόματα, δεν θα το συζητήσουμε αυτό, αλλά πρέπει να το πούμε γιατί ε, σήμερα ενώ το Πολίτικο, επί κι άλλα ε, ε, μέσα ενημέρωση είχαν φέρει και τον κύριο Μητσοτάκη σε, στο, στο θέμα του δελφίνου της ε, κυρίας Φοντελάιν, τον, τον έχουν αποσύρει. Άλλα μέσα ενημέρωση τον ξαναφανίζουν. Ένα από τα βασικά όμως ονόματα, αν όχι το βασικότερο, είναι το, αυτό του Μάριο Ντράγκη, τον οποίο φαίνεται να προκρίνει ο γαλλοϊταλικό άξονα. Είχαμε μάθει μέχρι τώρα το γαλλογερμανικό. Και ότι η Γαλλία πρωτοστατεί ενώ. Και η Γαλλία. Εδώ όμω είναι θέμα αξώνων. Γιατί η Φόντε δεν ήταν τίποτα άλλο παρά πέραν από ένα συμβιβασμό ανάμεσα στο Μακρόν και τη Μέρκελ. Τώρα έχουμε ένα νέο συμβιβασμό ανάμεσα στο Μακρόν και τη Μελώνη για την αντικατάσταση. Πώς μπορεί να, να λειτουργήσει μια Ευρώπη Μέσω αυτών των συνθηκών συμβιβασμό, ναι, αλλά συμβιβασμό όλων, όχι δύο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όντω η Κομισιόν και άρα ποιο προείσταται ή ποια προείσταται τη Κομισιόν, πράγματι πρέπει να έχει προηγηθεί για να βρεθεί απόφαση μια ε, συνένεση του καλογερμανικού κύριο Σάξονα και των λοιπόν δρόντων που είναι σύμμαχοι με αυτού mm -hmm. ανάλογα τα εκάστοτε συμφέροντα. Όμω, ο κύριο Ντράγκη, παράδειγμα που ακούστηκε, ή η κυρία Λαγκάρντ που ακούστηκε, mm -hmm. πρόκειται για αμυγού τεχνοκράτε. Δεν ρίχνω το, το επίπεδο του στο τεχνικό, αν θέλετε, στην επαγγελματική του πορεία. Αλλά πρόκειται για τεχνοκράτε, άρα μη πολιτικά στελέχη, που πολλέ φορέ, ειδικά ο κ. Ντράγκη και στην Ιταλία και παλαιότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αξιοποιηθεί με πολύ αμφίσιμο τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορεί σε ένα όργανο πολιτικό αμυγό και εκτελεστικό να προείσταται κάποιο τεχνοκράτη, πολλέ φορέ που δεν έχει κάποια νομιμοποίηση εκλογική ή δεν έχει στι περισσότερε φορέ κάποια εκτελεστική εμπειρία. Την στιγμή που ήδη έχουμε ένα έλλειμμα ηγεσία και, αν θέλετε, και μια καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα προσώπου. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Κομισιόν επηρεάζεται. Δεν είναι θέμα προσώπου. Δηλαδή, όταν υπήρχε ο Ντελόρ. Yeah. Που ήταν ένα, Άλλου, ε, 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 ένα, ένα τεράστιο μέγεθο και μπορούσε να επηρεάσει ακόμα και προσωπικότητε όπω ήταν ο Μιτεράν, όπω ήταν ο Παπανδρέο, όπω ήταν ο Γκονσάλεθ. Είναι άλλα πολιτικά μεγέθη. Προφανώς, αλλά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, η Φόντερ απέναντι σε αυτού του τρει που προανέφερα, θα καθόταν Σούζα. Μα αυτό, αυτό ακριβώ σα είπα. Δεν είναι και θέμα προόδου. Μα αυτό ακριβώ σα είπα, αν δείτε, η Φόντερ ο Ντράγκη, η Λαγκάρντ που έχουν ακουστεί, μιλάω τα, τα ονόματα που έχουν ακουστεί, είναι κυρίω τεχνοκράτε ή τέλο πάντων όχι επιτυχημένοι πολιτικοί από τη χώρα που προέρχονται. Η κυρία Φόντερ Λάιεν θεωρείται μια αποτυχημένη πολιτικό από, από το κράτο μέλο που προερχονται η κυρια φοντερ θεωρειται μια αποτυχημενη Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να υψώσουν ανάστημα. Θέλω να πω, από ναι. άποψη θέλετε ικανοτήτων, από άποψη διπλωματίας, από άποψη ε, πολιτικών πρωτοβουλειών σε διεθνές ή περιφερειακό επίπεδο, πολύ δύσκολα μπορούν να αντιταχθούν με πολύ πιο έμπειρους ηγέτες, mm. που είναι και πολιτικά πεπειραμένοι. Αν το συγκρίνουμε με τον Τελόρ, ή αμα πάμε πιο πίσω, με τον Ζαν Μονέ, με τον Σπνέλη, ανοιχτές, μιλάμε θύρες, τώρα για, άλλε, για πραγματικά άλλα πολιτικά μεγέθη, mm. που αυ, ε, ακριβώς εκεί και έγκυται, το έλλειμμα εμπιστοσύνη των πολιτών, αν θέλετε, όπω καταγράφεται και από τα ευρωβαρόμετρα ή και από τι εκάστοτε άλλε μελέτε, ένα έλλειμμα εμπιστοσύνη στου ευρωπαϊκού θεσμού και εν γέννη, εγώ θα πω στου φιλελεύθερου δημοκρατικού θεσμού, ανάλογα το κράτο μέλο. Και είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τη συνεννόηση Γαλλία-Ιταλία, Μακρόν ε, και Μελώνη. Τι δείχνει αυτό. Αυτό δείχνει και το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή σα, ότι σιγά σιγά διαμορφώνεται σε ένα μεγάλο και ευρύτερο επίπεδο πολιτική, όχι μόνο προσώπων και πολιτική ατζέντα, διαμορφώνεται μια νέα συνένεση. Για εν ώψη και των νέων εκλογικών συσχετισμών μετά τι ευρωεκλογέ. Και η συνένεση αυτή θα αφορά την α το πούμε αυτοαποκαλούμενη κεντρογενή, εγώ πιστεύω, νέο φιλελεύθερη δεξιά και την ακροδεξιά απ' την άλλη. Η συνένεση ήδη έχει ξεκινήσει και πιστεύω τα επόμενα χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι πολύ σημαντικά και πολύ άμεσα, θα δούμε αυτή τη συνένεση να μετατρέπεται σε διατιστεθλασμένη συμμαχία. Αυτό βλέπω εγώ. Συμμαχία φαντάζομαι και στο εσωτερικό του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί ουσιαστικά οι εκλογές, έτσι όπως ε, οδηγούνται τα πράγματα, έχουμε άνοδο. Να μην πω τώρα της ακροδεξιάς, αλλά τουλάχιστον αυτών που θέλουν να πριονίσουν ε, τις δομές ή, τα, ή τους πυλώνες πάνω στους οποίους έγινε, κρατιέται, στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αν υπάρχει στα σκαριά ή υποβόσκει μια συνεργασία νεοφιλελεύθερων με ευρωσκεπτικιστέ και ιδιαίτερα ακραίου συντηρητικού, ποιο είναι το μέλλον τη Ευρώπη και τι Ευρωκοινοβούλιο θα δούμε σε ένα δίμηνο-τρίμηνο. Λοιπόν, τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τα προγνωστικά, με τι δημοσκοπήσει, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επικυρωθούν, θα το δούμε. Φαίνεται ότι η ευρωομάδα τη ακροδεξιά από εκεί που ήταν έκτη μπορεί να πάει ως και τρίτη. Mm -hmm. Μιλάω τώρα άμα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις. Τι δείχνει αυτό, ότι θα έχει αυξημένη επιρροή και όπως ξέρουμε από την πολιτική επιστήμη, επιρροή στην ατζέντα και στις αποφάσεις και στα νομοθετήματα. Δεν έχεις μόνο όταν ο ίδιος κυβερνάς, αλλά και όταν ο ίδιος έχει πιο ισχυρό αντιπολιτευτικό ρόλο, όταν και ο ίδιος ασκεί μια πίεση. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και σε πολιτικέ του Μακρόν. Φέρνω ένα παράδειγμα. Πολλέ φορέ από την άνοδο τη ακροδεξιά στη Γαλλία και ύστερα έχει οθετήσει πολύ πιο συντηρητικέ θέσει πολλές φορές σε μια προσπάθεια το να περιορίσουν το την άνοδο. Το τι. ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα που ναι. έχουμε μια ακροδεξιά πανσπερμία. Πολλά κόμματα ακροδεξιά καταγράφονται και μα ανησυχούν. Η ουσία τώρα όμω ποια είναι. Για παράδειγμα, στο Ευρωκοινοβούλιο, πάλι πρώτη δύναμη μάλλον θα είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτε. Και για να είμαστε πιο ακριβεί, μιλάμε για νεοφιλελεύθερε πολιτικέ δυνάμει. Και η ακροδεξιά που πάμε αναμένεται να ανέβει. Αυτό τι δείχνει, ότι θα έχουν νομοτελειακά, αν θέλετε, κάποια συνεννόηση για τι διάφορε διαδικασίε, για, παράδειγμα για, τα, για τι νομοθετικέ πράξει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν δούμε και τα κράτη-μέλη τα διάφορα κράτη-μέλη, την Ιταλία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε και για τι ΕΠΑ που είναι στο ευρύτερο πλαίσιο τη Δύση. Βλέπουμε ότι γίνεται αυτή η συνένεση. Και ξέρετε πού γίνεται, σε ποιε πολιτικέ ανάμεσα σε αυτέ τι δύο δυνάμει. Το βλέπουμε πολύ στα φορολογικά. Έχουν συμφωνήσει, αν θέλετε, σιωπηρά, υπόρρητα, ενώ έχουμε τα οικονομικά δεδομένα που μα λένε ότι μετά την πανδημία οι δισεκατομμυριούχοι και εκατομμυριούχοι έχουν σχεδόν διπλασιάσει τον πλούτο τους και αυτό φαίνεται από πληθώρα μελετών και επίσημων οικονομικών οργανισμών και πάλι δεν βλέπουμε, καθυστερεί πάρα πολύ ένας ελάχιστος φορολογικός εταιρικός συντελεστής ή μια έξτρα έκτακτη φορολογική αξιοποίηση των υπερκερδών, για παράδειγμα των τραπεζών ή άλλων μεγάλων εταιρικών κολοσσών, που όλα αυτά τα ποσά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάλλιστα για κοινωνική και προνοιακή πολιτική. Εξάλλου αυτέ και οι δύο δυνάμει δεν δηλαδή, λένε συνέχεια πού θα βρεθούν τα λεφτά, πού θα βρεθούν τα χρήματα. Να που μπορεί να βρει πάρα πολλά χρήματα. Βλέπουμε την ίδια συνένεση να υπάρχει ανάμεσα σε αυτού του δύο δρόντε και στα εργασιακά, τα σύγχρονα εργασιακά βλέπουμε επιπλέον ότι και στα μακροοικονομικά μεγέθη. Τώρα είδατε, πρόσφατα μιλάγαμε και για το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο, το οποίο δεν βγήκε εν τέλει τόσο υπεραισιόδοξο όσο περιμέναμε. σα ίσα βγήκε πάρα πολύ φιδωλό και σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη και η Γερμανία. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε μια σειρά από τέτοια ζητήματα, εργασιακή φύσεω, φορολογική φύσεω, δημοσιονομική εν και κοινωνική εν τέλει, και η νεοφιλελεύθερη δεξιά και οι χριστιανοδημοκράτε δηλαδή, η κρατεά δύναμη και οι ακροδεξή που είναι σαν άνοδο, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα, αν θέλετε, φιλοκοινωνική ή φιλοπρονιακή θέση. Και εδώ είναι το οξύμορο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται οικοδομήθηκε με τα πολεμικά, το ευρωπαϊκό κεκτημένο που λέμε, πού στο κράτο πρόνοια και εν γέννη στο κοινωνικό κράτο στήριξη, σαν αδιανεμητικέ πολιτικέ, σε βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά έχουμε δει ότι έχουν υπερβαλτώσει μετά τι πολυκρίσει ναι. και έπειτα. Και πολύ φοβάμαι ότι ο αντίπαλο πόλο, αν θέλετε η τρίτη οδό, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά, δηλαδή οι οικολόγοι, σοσιαλδημοκράτε και αριστεροί, αντί αυτοί να συμφωνήσουν μεταξύ του σε μια συνένεση και αυτή για να είναι ένας, αν θέλετε, ένα αντίπαλο δρόν μια, ένας αντίπαλος πόλος, μια εναλλακτική σε αυτού που περιγράφουμε, τους βλέπω ότι και αυτοί είναι πάρα πολύ διαιρεμένοι, πάρα πολύ διχασμένοι. Εξ ότι είναι διαιρεμένοι, υποχωρούν κιόλα με, με βάση τις δημοσκοπίες που έχουμε υπόψη μα. Μην πάτε μακριά, το ευρώ. Γίνεται το ίδιο. Προ... Προ... Είμαστε κι εμεί ένα μικρό αντικατοπτρισμό. Εγώ, το εγώ παίρνω Ευρωπαϊκή. το ευρωβαρόμετρο, το οποίο για μένα είναι ένα μπούσουλα για να δούμε πώ κινείται το. Στο περίπου, ναι. Πώ κινείται η πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη. Διαιρεμένη και υποχωρούν, ενωμένοι μπορούν να ανέβουν αυτά τα τρία, αυτοί οι τρει πολιτικοί σχηματισμοί που είπατε. Λοιπόν, καταρχά, α το πάρουμε ιδεολογικό πολιτικά. Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι τρει σχηματισμοί, που πολλέ φορέ έχουν ενώσει τι δυνάμει του σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, για παράδειγμα, για πράγματα που αφορούν την αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση, την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, για τον φορολογικό μήνυμο το μετερικό δικαιώ, συντελεστή που είπαμε, δικαιώ, το, κράτο δικαίου. Έχουν ενώσει δυνάμει. Άρα από εκεί φαίνεται ότι στην πραγματικότητα δεν έχουν προγραμματική διαφωνία. Η διαφωνία είναι εκλογική και μικροκομματική. Καρέκλες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω καρέκλε, συμφέροντα, ειδικά και ευρύτερα. Και πιστεύω ότι χάνουν τη μεγάλη εικόνα, η οποία ποια είναι. Όπω και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι και αυτέ οι δυνάμει αντιμετωπίζουν αυτόν τον υπαρξιακού τύπου mm. κίνδυνο αυτή τη συνένεση που είπαμε ότι ήδη διαμορφώνεται ανάμεσα στην κλασική χριστιανοδημοκρατική δεξιά και στην ακροδεξιά που είναι σε άνοδο. Αν δεν το αντιληφθούν και αν δεν, θε, αν θέλετε, αν δεν σχηματίσουν μια ενιαία δύναμη, προγραμματικά και οργανωτικά μιλώντα, και όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, μπορούμε να κάνουμε την αναγωγή και στα εκάστοτε κράτη-μέλη. Πιστεύω θα είναι πολύ αρνητικά τα συμπεράσματα μετά τις ευρωεκλογέ. Δεν σας βλέπω και πολύ αισιόδοξο. Ε, εσείς είστε, δεν ξέρω. <laughs> Πρέπει να κοιτάμε τα δεδομένα. Σωστό είναι. Κύριε Κοτσόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ σας την ευχαριστώ. Απεινήμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά εσείς.